Νεκρός ταξιδιώτης, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Όταν ευρέθη ο πνιγμένος ακριβώς κάτω από τον βράχον του κημητηρίου, ανάμεσα εις την μεγάλη Νάμον και εις τον Ταρσανάν, ο λίγον ακόμη ήθελε να βασιλέψει ο ήλιος ή μάλλον να κρυφθεί ο πίσω από το γη των βουνών Αντικρή. Τότε εαρχέ του τόπου, ο ειρηνοδίκης του πάλε ποτέ ειρηνοδικίου και ο νοματάρχης ο αστυνομεύων, απεφάνθησαν ότι έπρεπε να μείνει ολονυχτής άταφος, επειδή το ανάγκη να τον σχίσουν οι γιατροί, δια να βεβαιωθεί αν ήταν πνιγμένος ή δεν ήταν. Και τον καλής ψυχής άνθρωπος, ο συγχωρεμένος, ο Κώστας του Σταματάκη. Φαίνεται είχε τάξει στην Παναγία την Κνηστριώτισσα να τον αξιώσει να ταφεί στο χώμα της μικράς νήσου του. Εκεί επάνω εις των θαλασσόπληκτων βράχων, όπου τα κύματα φαίνονται να τραγουδούν μυστηριώδες νανούρισμα εις τους νεκρούς. Και η Παναγία Κνηστριώτισσα του παρεχώρησε το ταπεινόν αίτημα, αφού από την στιγμή που έπλευσε να βαγώσει στο κύμα και απέδωκε την απλοϊκή ψυχήν του πελαγωμένος εις την πάλιν με τον χάρον των θαλάσσιων, δεν έπαυσε να αντικρίζει τον έρημο να ίσκον της πέρα εις το δυτικόν πλάγι του χαριτωμένου νησιού. Εκεί λοιπόν αγνάντευε και εκεί ήταν προσκολλημένος ο πόθος του μέχρι της τελευταίας στιγμής του. Και εκεί άσπριζεν ακόμη το παλαιόν έρημον μοναστηράκι προκύπτων μέσα από βαθίαν χλόιν ανάμεσα εις τα σπίτις και τα σκαστανέας, ο λίγον υψηλότερα από την ωραίαν θαλασσίαν αγκάλιν του Ασέλινου, όπου εβασίλευε γλυκά σιγά ο ήλιος, ως να έκρυπτεν ο λίγον κατ' λίγον τα χρυσά και στύλβοντα στολίδια του μέσα εις των θησαυρών του. Και όταν η μικρά καμπάνα εκάλει τους αγρίκους βοσκούς του βουνού εις την προσευχήν, οι οποίοι δεν επήγαιναν, αλλά ίσως να έκαναν μακρόθεν ένα σταυρόν, άνοιξε βραν ακόμη να κάμουν το σταυρόν τους, και διάβαζεν ο πάτερ Εφραίμ ο πνευματικός των Εσπερινών, μαζί με τον Μιχαίαν των υποτακτικών του, κατέβαινε τα σκαλοπάτια ο γέρον έως την βρύσιν, δια να απολαύσει και άπαξ ακόμη την γλυκίαν μελαγχολίαν της μοναξιάς, μέσα εις την περιοχήν εκείνην, την οποίαν αυτός είχε ονομάσει γωνίαν του παραδείσου. Και της βρύσης το μάρμαρον, το κρουνόν και τη λεκάνην, τα είχε φάγει το νερόν. Και μόλις μπορούσε να διαβάσει τις μισοσβησμένους τους ιαμβικούς στίχους, τους οποίους είχε γράψει ποτέ επί του μετόπου της πηγής ο διάσημος ασκητής, ο Αβάς Διονύσιος. Χείρας πρόσωπα και πόδας, νύπτων αυρός, ομούδε και διαυγές νυν είδωρ πίνων, της καλλιρίθρου θύς δε της κρίνης, ξένε ψυχής τότε μνήστητη Διονυσίου. Και ψηλά εις το πλάγι σημάει στην κορυφήν του βουνού, ίστατο ακόμη ορθός ο χιλιετής πεύκος, όπου εις τους κλάδους επάνω, ανάμεσα στους κλώνας του, είχε νευρεθεί έναν καιρόν εωρουμένη η λαμπρά εικόν της Παναγίας. Ο πεύκος ομοιάζει με άνθρωπον, όπου δεν εκάρει την κόμην εις όλην τη ζωήν του. Από 300 χρόνων και πλέον, κανείς δεν εξάμωσε να κόψει φύλλον από το γιγαντιαίον δέντρον. Όλοι οι κονίσκοι, οι καρποί του πεύκου, μυριάδες αναρρύθμιτοι, εξαμνημονεύτων χρόνων, εκρέμαντο ανάμεσα εις τους κλώνας του. Είναι βέβαιο ότι εκεί επάνω ευρέθη μίαν πρωίαν εις τα 1600 τόσα η εικόν της Παναγίας. Ήτο ζωγραφισμένη ως πρωτομή παιδίσκης, χωρίς να έχει τον Χριστόν βρέφος εις τα σαγκάλας της, και δια τούτο εσχετίστη με τα εισόδια, όταν προσεφέρθη ως τριετίζουσα δάμαλης εις τον ναόν του Θεού. Και ο ναίσκος του μικρού ασκητηρίου, όπως ήτο τότε το ύστερον χτιστέν μοναστήριον, ετοιμάτω επωνόματι των εισοδίων. Η ευρεθήσα παραδόξως τότε εικόν, εφάνει στους χριστιανούς τους τότε, ως να ήτο αθώα κόρη ευαίσθητος, ή της ενέδωκεν εις την επιθυμία να κάμει κούνια, να λυκνιστεί εωρουμένη επί των κλάδων του δένδρου, και δια τούτο επωνομάστη Παναγία Εικουνίστρα ή Κνηστριώτισσα.
Εκείνο το παλαιόν ασκητήριον, το οποίον ασπροβολά ανάμεσα εις την βαθίαν πρασινάδαν της Κυλάδος, εις όλην την παραθαλασσίαν φάραγγα την πολυσχηδή από τις ράχες και τις ρεματιές, αντίκριζε ενοπνιγμένος νεκρός, όταν αρμένιζεν επί ημέρας, δι' αναπλεύσει από τους κρυμνώδεις αιγιαλούς των υποριών της Όσης και του Πηλίου, εις την βάση του θαλασσίου λόφου, όπου λευκάζουν τα μνημούρια της μικράς πατρίδος του, εκεί όπου προσκυνεί τους βράχους το μόλις δαμαστέν μεταγωγισμών και ηλαχτούν κύμα. Και το μικρόν πλοίον του, βάρκα μεγάλη, σκαμπαβία φορτηγός, έπλεεν από Σαλονίκης εις αγοράν και έμπαλιν, φορτωμένον και ξαναφορτωμένον. Ήσαν οι δύο αδελφοί, ο Γιάννης και ο Κωνσταντής του Σταματάκη, και μαζί τον επέβαινεν ο έμπορός των. Μήλα και πατάτες και κάστανα εκόμιζαν προς τους Εβραίους της Σαλονίκης, δια να τους ξαναφορτώσουν οι Εβραίοι εκείθεν, άλλα είδη, λόγου χάριν όσπρια ανακατωμένα, ολίγα πρόσφατα της χρονιάς, όσον διαδείγμα και πολλά περισσινά ή προπέρσινα σαπρακωμένα. Η βάρκα ήταν ιδιοκτησία του Γιάννη, του νεωτέρου αδελφού, όστης και επλοιάρχη. Αυτή ήταν η περιουσία του εις τον κόσμο. Όσον δια τον κόσταν, ούτως δεν είχε αποκτήσει ποτέ τίποτε. Είχε λάβει γυναίκα ποτέ και είχε αποκτήσει εν παιδίον. Ήτα το παιδίον να πέθανε εις τον μαζόν της μητρός του, η δε γυνή εφωνεύτη νομίζω πεσούσα από το εξώστου εν εξτάση φρενών. Έκτοτε έμεινε ελεύθερος, τόσο μάλλον όσο ήτο εις θέση να εκτιμήσει την ελευθερία του και να μην την απεμπολίσει πλέον. Έκυπτε την κεφαλήν, εκάπνιζεν, έπινε καφέ και δεν ομίλει. Ποτέ δεν έβγαζε λόγον από το στόμα του. Ήτο πλέον ή 50 ετών και συντρόφευε των νεότερων αδελφών του και εθαλασσοπνίγε το προθήμος μαζί του εν άκρα υπακοή. Ο Γιάννης ήτο λιγότερον των 50 ετών την ηλικίαν, είχε δε οικογένεια, σχεδόν μισήν τουζίνα παιδιά. Ήσαν και αυτοί θύματα της τοκοκλυφίας των 36% και το διάφορο κεφάλι, όπως και τόσοι άλλοι. Το ομοιοτέλευτον δεν το έκαμα εκ προθέσεως. Ο τοκογλύφος βίαιος επέτης και ενίοτε ο επέτης ύπουλος τοκογλύφος, ποιον εκ των δύο θηρίων είναι το χαλεπότερον, με τα θαλασσοδάνια και με το 36% είχε καταστρέψει προπολού των αυτικών του τόπου των και είχε εξανδραποδήσει όλων των λαών. Κλήρος και μοίρα και προορισμός των δύο αδελφών, όπως και τόσων άλλων, ή το να θαλασσώνουν, να παραδέρνουν, να βασανίζονται χειμώνα καιρών με την ψυχή στα δόντια, να θανατούνται όλη την ημέραν ως πρόσβατα σφαγής. Τέλος, εσώθηκαν τα βασανά του. Μία νύχτα την προτελευταίαν του Νοεμβρίου, ημέραν του φεγγαριού, όπου ήτο φοβερά ταραχή και τρικυμία, και το μεν πρώτον κύμα εσάλευσεν εκ βάθρων, δηλαδή εκ της τρόπιδος, την βάρκαν, το δεύτερο κύμα την εγέμισε νερά, δια να πλέει ίσα με την επιφάνεια της θαλάσσης. Το δε τρίτον κύμα, το σφοδρότερον, την εσπλαχνίστη και της έδωκεν το τηλιωτικόν χτύπων, την κατεπώντησε. Δεν απήχε μίλια από την στεριάν το μέρος όπου κατεπωντίστησαν. Ο Γιάννης ήτο δεινός κολυμβητής. Με το υποκάμισον και με τη σκελέαν έπλευσε και έφτασεν εις τους βράχους του γυαλού, εις μίαν απότομον ακτήν της Αγιάς. Εκτύπησεν, εμολοπίστη, επρίστη και μισοπνιγμένος, παγωμένος, επάτησεν επί της ξηράς. Ήτο λικαβιές ήδη. Αφού ευηθίστη η βάρκα, ύστερον ήρχε σε να γλυκοχαράζει ο ουρανός, δια να μετανοήσει όποιος επνίγει, ή ίσως δια να φωτιστούν τα ναυάγια. Ο Γιάννης εκείδαξε παντού, δεξιά, αριστερά, προς τα άνω, προς τα κάτω. Δεν είδε πουθενά καλύβιν, ούτε άνθρωπον. Μισοπαγωμένος, ζαλισμένος όπως ήταν, ως αλόκοτον όνειρον αισθανόμενος στην ζωή, μη βλέπων αλλού που δρόμων, ούτε μονοπάτι, ήρχισε να αναριχάται την κρυμνώδη ακτήν. Εγλίστρα, επί άνετο μανιωδός από τους θάμνους, έπιπτεν, εσηκώνετο, τέλος έφτασεν εις την κορυφήν της ακτής. Οι άνθρωποι, όσοι είδαν ύστερον τα ίχνη του,
δια να πιστεύσουν οφθαλμοφανώς εις την απεγνωσμένην αναρρίχησήν του, έκαμναν το σταυρόν των. Εις δε νεαρός διδάσκαλος του γείτονος χωρίου, συγκινηθείς, έκλαιε μεταλιγμόν. Ο ίδιος ο σωθής ναυτίλος έβλεπε τα ίχνη του ιδίου εαυτού του και δεν επίστευε. Έβρε φιλανθρώπους βοσκούς και ξενίαν πρόθυμον εις την καλύβην των. Τον έθαλψαν, τον ανεζωογόνησαν, του έδωκαν μίαν κάπαν και βλαχόκαλτσες και τσαρούχια. Οι καλοί άνθρωποι έψαξαν εις όλους τους γείτονας Αιγιαλούς μήπως έβρωση πτώμα ναυαγού ή ναυάγιον ή άνθρωπον ζώντα ακόμη. Πουθενά τίποτε. Ο έμπορος του φορτίου, ο Κυριστάθης ο πραγματευτής, ούτε ήτον ούτε εφάνη. Ο αδελφός του Γιάννη ο Κώστας ήταν ο καλός ναύτης σχεδόν όσον και ο αδελφός του και κολύμβα εξίσου καλά. Πώς δεν εφάνη. Κατά που έβαλε πλώριν τάχα. Όπως και αν έχει, αν τυχόν επνίγει και εσώθη αυτός, διελογίζει το ακουσίως θρηνών μέσα του, ο Γιάννης ο διασωθής, η θάλασσα φαίνεται να έκαμεν επίοικος καλήν κρίση την φοράν αυτήν, διότι αυτός είχε γυναίκα και 5 ή 6 παιδιά, και εκείνος δεν είχε κανένα στον κόσμο. Των συλλογισμών δε τούτων έκαμαν μεγαλοφόνος πλέον οι 1000 άνθρωποι, ύστερον, όσοι ήκουσαν το δράμα και εγνώριζον τας περιστάσεις των προσώπων. Όταν μετά 9 ή 10 ημέρας επέστρεψεν ο ναυαγός εις την πατρίδα του και απείλαυσεν ως υστερόποτμος, Ιωνία από τον άλλον κόσμον ερχόμενος, το θάλπος της πτωχικής του εστίας, την ιδίαν ημέραν προς εσπέραν, πράγμα οπωσούν παράδοξον συνέβη. Ο διπόρη διαβάται από τους αγρούς επανερχόμενοι, περνώντες την μακράν άμμον, πέραν του δυτικού ναυπηγείου και κάτω από τον περίβολον του κημητηρίου της Πολύχνης, είδαν νεκρών πνιγμένων, πτώμα φουσκωμένων, μισοσφιγμένων από την άλμην και όχι πολύ οδοδός. Ποιος ήτο, ξένος της άγνωστος? Όχι. Ήτο πατριώτης γνωστός. Όλοι οι ειδώντες τον ανεγνώρισαν. Ήτον ο Κωνσταντής, υιός του Σταματάκη, από τον επάνω Μαχαλάν. Επήγαν και είπαν την είδηση εις τους αδελφούς του, εις τον Γιάννη, τον μόλις ανασωθέντα ναυαγών, και εις τον νεότερον Γιώργην, τον εσχάτος παλινοστήσαντα εκ της Αμερικής. Οι άνθρωποι έτρεξαν, τον ανεγνώρισαν, τον έκλαψαν. Έκει το επί του ρηχού Αιγιαλού, σημάει στους χαμηλούς βράχους της ακτής. Οι πόδες του είχαν αναπαυθεί επί της άμμου. Η κεφαλή και το στήθος του ελικνίζοντο ακόμη στο κύμα. Έστειλαν είδηση εις τα σαρχάς, πριν τον θίξουν. Παρήγγειλαν εις τους οικείους τον αφαίρωση συνδόνια και φορέματα, δια να συστήλωση των νεκρών. Τέλος, ήρθαν ο νοματάρχης της αστυνομίας και ο ειρηνοδίκης του πάλε ποτέ ειρηνοδικίου. Και πλήθος περιέργων ή και ενδιαφερομένων οικολούθησε τους εν τέλει. Τότε ήρχισεν έκαστος να εκφέρει τα σικασίας του. Μήπως ο Γιάννης ο αδελφός του είχε φέρει τον νεκρόν μαζί του όταν έφτασε χθες πρωί με το βαποράκι τον Καφηρέα και τον είχε ρίψει λάθρα εκεί εις τον Αιγιαλόν? Πρώτη άτοπος υπόθεσης. Δευτέρα πιθανή υποψία. Κάποιος ναυμβάτης, αλιεύς ή πορθμές, με πέραμα ή με βάρκαν, κάποια ψαροπούλα ή τράτα, θα έβρεν ίσως τον πνιγμένον πλέοντα εις το πέλαγος, μίλια μακράν, τον όκτηρε και η θέληση να τον φέρει έως εδώ, δια να τύχει χριστιανικής ταφής ο ατυχής Ποντοπόρος. Και αφού τον έφερε έως εδώ, τον άφησε εσημάει στον γυαλόν, έκθετον. Ιδού και νεκρός έκθετος, ως να έλεγε της, βρέφος νόθων, δια τον άλλον κόσμο. Και δια τι να λάβει τον κόπο να τον φέρει έως εδώ, κι ύστερα να τον αφήσει λαθρέος και να φύγει. Τι είδους λαθρεμπόριον ήταν αυτό? Προφανώς, κατά την συλλογιστική μέθοδον των ούτω σκεπτωμένων, διότι εφοβήτω μην έβρει ο άνθρωπος τον πελάτου με τα σαρχάς και εξουσίας που έχομεν εις τον τόπον αυτόν. Έλα δω βρε, και πού τον ήβρες αυτόν
και πώς τον έφερες εδώ και τι ξέρεις να μας πεις και από τι θάνατον πάει και εις ποιον μέρος τον είδες ακριβώς? Δεν ήβρες άλλο τίποτε? Και μη τον έψεξες, τι ήβρες επάνω του? Δεν είδες άλλον άνθρωπον εκεί κοντά? Μήπως τον εσκότωσε κανείς? Άλλο τίποτε ξέρεις? Μα πώς τον έφερες εδώ επιτέλους? Όλε, αλλεπάλληλε ερωτήσεις θα εφαίνονται να κρύπτουν περίπου την ενδόμηχον σκέψη. Μη τον εσκότωσες ή μη τον έπνιξες, και τώρα μας τον κουβάλισες εδώ για να βγεις λάδι? Κοίταξε καλά, μη θα ρεις πως θα μας γελάσεις, όλοι Ρωμιοί είμαστε, και τα λοιπά. Η απορία δεν ελήθη. Όλοι οι πονηρευόμενοι δεν επίστησαν. Το γνησιότερον μέρος του απλού λαού επίστευσεν εις το θαύμα. Καλός άνθρωπος ήτον. Μέγα πράγμα δεν εζήτησε. Καθώς επνίγετο, παρεκάλεσε μόνο τη μητέρα του Θεού να τον αξιώσει να τα αφήσει στο χώμα της πατρίδος του και να μην επιτρέψει να τον φάν τα ψάρια. Και η Παναγία, η θαυματουριά, όπου αντίκριζεν ο πνιγμένος το παλαιόν μοναστηράκι της και των βαθυπράσινων λόφων με τα πεύκατα γιγαντιαία, όπου την έβρον ποτέ επί αιώρας να λυκνίζεται ως αθώα παιδίσκη, του παρεχώρησε το ταπεινόν αίτημά του. Ο άνθρωπος αφήκε την τελευταία πνοήν υπό το κύμα, όπου ευηθίστη καταρχάς. Ήτα το νεκρό σώμα ανέδει στην επιφάνεια και έβαλε πλώριν, καθώς είπε ο αδελφός του, φερόμενον υπό των κυμάτων κατά την οτιάν. Και αρμένησε πολλά μίλια έως ότου έφτασεν εις το θαλάσσιον τρίστρατον, των πλατήν πορθμών, των μεταξύ του Αρτεμισίου, της Ιππιάδος άκρας του Παγασαίου κόλπου και των Σποράδων. Εκεί εταλαντεύθη πολύ, σειρώμενον πότε από τα ρεύματα, πότε οθούμενον από τα πόγια της ξηράς και από τα θαλασσία άβρας, τέλος έβαλε πλώριν κατά των Λεβάντιν και των Σωρόκων. Διαπόντιος νεκρός, χωρίς ποτέ να γίνει υποβρύχιος. Τα κύματα ως ναόκτηρον των ποτέ ναύτην, μαλακά-μαλακά των προέπεμπων εις των πένθυμων δρόμων του. Τα ψάρια του αφρού επίδων τριγύρω του, εδοκίμαζον να τον πλησιάσουν και πάλιν, ως να ηλάβνουν το από αόρατον δύναμη, έφευγον μακράν του. Τα αδελφίνια των παρέκαμπτων ευλαβώς, εφόκε, εκρύπτοντο εις τα υποβρύχια άντρατον, τα σκυλόψαρα υπεχώρουν εις την διάβασή του. Ο θαλασσοπόρος νεκρός, ως να είχε ακόμη πηξίδα και πιδάλιον εις αυτό το σκέλεθρόν του, δεν έχασε ποτέ την κατεύθυνσή του. Διέπλευσεν ακόμη 8 ή 10 μίλια όλων των νότιων πλάτων της μικράς νήσου του και ήτα εστράφη πάλι. Έβαλε πλώριν κατά τον βοράν και ήρχισε να εισπλέει τον λιμένα της πατρίδος του. Είχε διανύσει περί 40 μίλια, εις τόσας πολλάς ημέρας. Δεν ήταν ταχύς, αλλά βραδύς εις τον πλούν του. Δεν ευάδιζεν εις την χαράν του, έβαινε εις την κηδείαν του. Και δεν ειδυνήθη να προσεγγίσει εις καμίαν με μακρισμένη θαλασσία αγκάλιν, δεν επήγε να σταματήσει εις κανένα απόκεντρον όρμον, εις κανένα έρημον αιγιαλών της νήσου του. Δεν εστάθηναν από αυτή εις καμίαν ύφαλον, εις καμίαν σύρτην ή άμμον. Επήγε κατευθείαν προς τον θαλάσσιον λόφον του κημητηρίου εις τα δυτικά της Πολύχνης και προσορμήσει εις την μικρά ακτήν και εκεί έμεινε. Η ζωή του αθόρυβος, ταπεινή και μετριόφρον. Εις τον θάνατόν του δεν ήθελε να δώσει κόπον εις τους ανθρώπους. Προς τι να τον κουβαλούν εις οικίαν, εις εκκλησίαν και να τον πομπεύουν δια της αγοράς? Αγοραίαν κηδείαν δεν ήθελε. Ήρκη να ευρεθούν δύο χριστιανοί να τον ευάσουν ο λίγα βήματα παραπάνω, ήρκη να σκάψουν δύο-τρεις πιθαμάσεις στο χώμα να τον καλύψουν και θα έβρισκον το έλεος εις την ψυχήν του. Αν ο Παπαστάμος ή ο Παπαγλιγόρης ή και ο Πάτερ Ιωακήμ ακόμη, ο μοναχός, ο περιπλανόμενος, ήρχε τον αείπητο με τα πνευμάτων, καλώς τα είχε. Άλλος ο Θεός τα ήξευρε. Εν τούτης, αφού μετεφέρθη ο νεκρός εντός του περιβόλου των μνημάτων, εαρχαία απεφάνθησαν ότι επειδή ήτο περιδύσιν ηλίου, δεν ήτο καιρός να γίνει νεκροψία, δια να βεβαιωθεί αν ήτο πράγματι πνιγμένος ο νεκρός.
ώθεν έπρεπε να μείνει όλη τη νύχτα άταφος μέχρι της πρωίας. Τη νύχτα, εις το καφενεδάκι του Αλέξη του Μπαρμπαδήμου, μία παρέα εύθυμος, συνεζήτη περί τάφων και νεκρών. Ο Ντάκης του Αγκούδη έβαλε στίχημο με τον Τάκιν του Πατάκη, αν ο πρώτος ήτο ικανός να υπάγει περί τα μεσάνυχτα εις των νεκροταφείων, να εισέλθει ολομόναχος και να μείνει επί μίαν ώραν εις το ύπεθρον, πλησίον του πνιγμένου, του ατάφου νεκρού. Διότι ο άτυχος είχε βλέπετε με τα θάνατον τη μοίραν του έαντος του μαστιγοφόρου. Μετά το δράμα του θανάτου, νέον δράμα νεπλέκετο περί της ταφής. Ευτυχώς η παρέα ήτο από εκείνας όπου μέχρι λόγων φθάνουσιν, αλλά και δεν νοούσιν ο πόση ασέβεια εν υπάρχει στους λόγους. Τέλος, ανέτειλεν η πρωία, και επήγαν οι ιατροί. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μάτιν διεμαρτύροντο η οικία του νεκρού, ότι η αιτία του θανάτου ήτο εδώ φανερά, αυταπόδεικτος και με μαρτυρημένη. Με τα 2 ώρας έλαβε τέλος το ανοφελές βάσανον και ο νεκρός απεδόθη εις την γη. Ετάφη εις την εσχάτην γωνίαν του περιβόλου, την πλησιεστέραν προς την θάλασσαν. Μη μάκλαυτον άθαπτον ιών όπιθεν καταλείπιν, σήματε μιχεύε πολυείς επιθυνή θαλάσσης. Μόλις ακούσατε ένα ηχητικό βιβλίο που διάβασε ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Αν θέλετε να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου και αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Μπορείτε ακόμη να κάνετε μια μικρή δωρεά στον σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως την επόμενη φορά, να μάριε!